Δεσιμότατη, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, σεβαστές αρχές, συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Ο πατριωτισμός είναι συνεκτικό στοιχείο της ύπαρξης κάθε λαού και είναι φυσικό ότι για να υπάρχει ένας λαός συγκροτημένος και οργανωμένος σε κράτος, προϋπόθεση είναι να έχει μία ιστορία, μία παράδοση, εθνικά ιδεώδη, παρελθόν και παρόν, και να διαμορφώνει ένα μέλλον με προοπτικές στη διατήρηση της ελευθερίας, της εδαφικής του ακεραιότητας και της εθνικής του κυριαρχίας. Παρά τις ιστορικές περιπέτειες και τις αλλεπάλληλες κατακτήσεις που υπέστησαν τα Δωδεκάνησα, κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους, αφομοιώνοντας δημιουργικά τις ξένες επιδράσεις και εντάσσοντάς τις εκλεκτικά στις τοπικές παραδόσεις. Η συμμετοχή των Δωδεκανησίων στους κοινούς αγώνες για την εμπόδοση των προσδοκιών του ελληνισμού, η αιμονή στην ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη, τα ήθη και τα έθιμα έρχονται να επιβεβαιώσουν και να διεκδικήσουν την εθνική φυσιογνωμία των Δωδεκανησιακών χώρων. Σαν σήμερα, το 1948, τρία χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν με την Ελλάδα. Τα Δωδεκάνησα από την αρχαιότητα ήταν πάντοτε ελληνικά. Λόγω της θέσης τους στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελούσαν και όλους τους κατακτητές που πέρασαν από αυτό τον τόπο σημείο και πόλο έλξης, τόσο για τα αγαθά που είχαν στα μεγαλύτερα νησιά, όσο και για το γεγονός ότι παρήχαν ασφαλή περάσματα στα πλοία της περιοχής, αφού το ένα είναι κοντά στο άλλο. Οι Ιωαννίτες υπότες, φεύγοντας μετά τις σταυροφορίες από τους Αγίους Τόπους, στρατοπέδευσαν και κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα το 1309 με έδρα του στη Ρώμη, το νησί των Ιπποτών. Για χρόνια ήταν το αγκάθι στο μάτι του Σουλτάνου, μέχρι και το 1522. Οπότε ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής κατέλαβε εξεφόδου ύστερα από ματηρή πολιορκία το κάστρο της Ρόδου. Το 1821, με την κήρυξη της Επανάστασης και στα Δωδεκάνησα, επικρατεί άνεμος ανεξαρτησίας, την οποία κέρδισαν, αλλά για πολύ λίγο, αφού το 1830 επιστράφηκαν στην Υψηλή Πύλη με αντάλλαγμα για το νεοσύστατο και ελεύθερο ελληνικό κράτος στην Εύβοια. Το 1912 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν το Δωδεκάνησα. Ο πληθυσμός τους τότε σε σύνολο ήταν συντριπτικά ελληνικός. Ο μεγάλος ασθενής ήταν ανίκανος να ακολουθήσει τις εξελίξεις και το 1920 με τη συνθήκη των Σευρών, τα Δωδεκάνησα παραχωρούνται στην Ελλάδα πλην της Ρόδου, η οποία θα παρέμενε για μικρό χρονικό διάστημα υπό Ιταλική διοίκηση. Η μικρασιατική καταστροφή το 1922 και η αδυναμία του τότε ελληνικού κράτους ανοίγουν την όρεξη των Ιταλών, οι οποίοι καταπατούν τη συνθήκη και παραμένουν στα νησιά. Το 1943 οι Ιταλοί συνθηκολογούν και τα Δωδεκάνησα περνάνε σε γερμανική κατοχή, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1945, με τη λήξη του πολέμου και τη συνθηκολόγηση των Γερμανών, τα νησιά περνάνε στη Μεγάλη Βρετανία. Η Ελλάδα με χιλιάδες νεκρούς, η Ελλάδα που πολέμησε στο πλευρό των συμμάχων, οι Έλληνες που δεν πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ήρωες σαν Έλληνες, κινδυνεύουν να χάσουν τις δίκες με τα πόλεμων διεκδικήσεις τους. Δίχως σοβαρή εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα διεκδικεί το Δωδεκάνησα, Βόρειο Ήπειρο και σύνορα με Βουλγαρία και Κύπρο. Από τα τέσσερα αυτά, οι σύμμαχοι στη διάσκεψη ειρήνης του Παρισιού ικανοποιούν μόνο το ένα. Τελικά, σε μια απρόσμενη στροφή της πολιτικής της, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών ανάβει το πράσινο φως στο Δωδεκάνησα να το δουν στην Ελλάδα. Και στις 27 Ιουνίου του 1946, ο Μολότοφ δηλώνει πως το Δωδεκάνησα θα περιέλθει στην Ελλάδα υπό τον όρο να παραμείνουν αποστρατικοποιημένοι. Στην Ελλάδα, η είδηση για την απόδοση των Δωδεκανήσων χαιρετίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1947, υπογράφηκε στο Παρίσι η Συνθήκη Ειρήνης με την Ιταλία, σύμφωνα με την οποία τα Δωδεκάνησα αποδίδονταν στην Ελλάδα. Η τελετή παράδοση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές έγινε στις 31 Μαρτίου του 1947 στη Ρόδο, μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης όμως έγινε σαν σήμερα στις 7 Μαρτίου του 1948. Στο νόημα αυτό της Εθνικής Επετείου της 7ης Μαρτίου του 1948 επιβεβαιώνονται η δύναμη της ενότητας και της ομοψυχίας των Ελλήνων σε οποιαδήποτε κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας, καθώς και η δύναμη της ψυχής του λαού μας, γιατί αν η ένωση με την Ελλάδα έβρισκε ένα λαό με άλλη θρησκεία, άλλη γλώσσα, άλλους πόθους, θα ήταν νομίζω σωστό να πούμε: η Ελλάδα σαν σύμμαχος των Ιπποτών κέρδισε τα Δωδεκάνησα που ήταν άλλοτε δικά της. Ενώ εμείς λέμε: τα Δωδεκάνησα κέρδισαν την ελευθερία τους. Ο λαός λοιπόν αυτός, που ύστερα από πολλούς αιώνες ενώθηκε με στις ρίζες του, βγήκε υγιέστατος ψυχικά, ρωμαϊότατος ηθικά και πνευματικά, ανώθευτος στα συναισθήματα και τη γλώσσα του, με πίστη και δύναμη μπροστά στα πεπρωμένα του. Όσο για το παρόν και το μέλλον μας, τούτα τα δύο πρέπει να προσέξουμε.
να προσέξουμε την ελευθερία μας. Είναι η πρώτη ύλη της αιδαιμονίας του ανθρώπου και ζητάει αυτογνωσία και αυτοπειθαρχία. Ζητάει αγάπη, ανθρωπιά και δικαιοσύνη. Να προσέξουμε τη γλώσσα μας, γιατί τίποτα άλλο πιο ακριβό από τη γλώσσα δεν κληρονομήσαμε ως πατεράδες μας. Και τίποτα άλλο πιο ακριβό από τη γλώσσα δεν πρόκειται να δώσουμε κληρονομιά στα παιδιά μας. Από εκεί αντλούμε την ιστορία μας, από εκεί αντλούμε τις δυνάμεις του έθνους μας. Καλύτερο μνημόσυνο λοιπόν, αλλά και δικαίωση για αυτούς που μας πρόσφεραν τη ζωή, δεν είναι μόνο η μνήμη που πάει κάποτε και αυτή να ξεθοριάσει, αλλά κυρίως η υλοποίηση των λόγων του αγωνιστή της ελευθερίας Μακρυγιάννη. Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όταν αγωνίζονται πολύ και φτιάνε, τότε λέμε εμείς. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Και στο εξής, να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάξουμε χωριό, να ζήσουμε όλοι μαζί. Γιατί εμείς παραμένουμε ελεύθεροι. Εμείς ζήσαμε 650 χρόνια σκλαβιάς. Πού και 400. Και η πίστη μας έμεινε ακέραιη σε αυτή την ελευθερία και γι' αυτό και το φρούμα μας και η γλώσσα μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Είναι γενναίος αυτός ο λαός και ελπίζουμε πως θα τον κοιτάξετε με τη γενναιότητα που αξίζει. Χαίρομαι πολύ που με τον Κώστα. Και εμείς. Χρόνια πολλά. Στρατηγέ. Χρόνια πολλά. Κόσμο. Επειδή η χώρα μας είναι ελεύθερη, οι σκλαβωμένοι από απέναντι και οι μένοι από εδώ θέλουν να περάσουν. Γιατί λέει, αυτή είναι η μόνη ελεύθερη. Τη δοξολογία ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο βωμό της πατρίδας και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο. Για την ελληνική κυβέρνηση, ο Υπουργός Επικρατείας Νικόλαος Παπάς. Για την αξιωματική αντιπολίτευση, εκπρόσωπος του Προέδρου Αντώνη Σαμαρά, ο βουλευτής Β' Αθήνας Γεώργιος Κουμουτσάκος. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός. Για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο έπαρχος ΚΟ Γεώργιος Χαλκιδιός. Για τον Δήμο ΚΟ, ο δήμαρχος ΚΟ Γεώργιος Κυρίτσης. Για την 80ΔΕ, ο διοικητής ταξίαρχος Γεώργιος Δημητρόπουλος. Για τη Β' αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου, αστυνομικός διευθυντής Ιωάννης Λιανδράκης. Για το λιμενικό σώμα, η υποπλοίαρχος Φωτεινή Πρέκα. Για το πυροσβεστικό σώμα, ο διοικητής ΚΟ, αντιπύραρχος Γεώργιος Τσιάνης.
σύνδεσμος εθελοντών παλαιών πολεμιστών και εθνικής αντίστασης. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, παράρτημα Δωδεκανήσου. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και Αντιπασπιστών, ΚΟ Νησίρου. Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ΚΟ.